και όλο το ρεπορτάζ. Ευλαμπία. Αλλά αυτή, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, δεν θα είναι η μοναδική επιχείρηση της αστυνομίας. Όπως μας είπαν πηγές της Κατεχάκη, σύντομα θα δούμε και νέες επιχειρήσεις, όχι μόνο στην ΑΣΟΕ, αλλά και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπου παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές. Χαρακτηριστικά μας τόνισαν ότι είτε μέσα σε πανεπιστήμιο, είτε έξω από αυτό, με σύμμαχο πλέον τον νόμο, η αστυνομία θα κάνει κανονικά τη δουλειά της. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει αρκετές επιχειρήσεις να γίνονται περιμετρικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά για την συγκεκριμένη υπήρξε ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός από την Ασφάλεια Αττικής, αλλά και από την Ειδική Υπηρεσία Κατά του Παραεμπορίου. Τρεις υπήκοοι Μπαγκλαντές ηλικίας 23, 24 και 34 ετών συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για λαθρεμπόριο. Νέοι αστυνομικοί κατέσχισαν σχεδόν 2.500 πακέτα λαθρέων τσιγάρων. Εκείνο που μας επισημαίνουν οι ίδιες πηγές είναι ότι στόχος είναι να μπει ένα τέλος στις τραγικές εικόνες που αντικρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και εμείς μέσα από το δελτίο μας έχουμε παρουσιάσει εκτενή ρεπορτάζ για αυτή την κατάσταση, δηλαδή να έχουν στήσει τους πάγκους τους έξω από το πανεπιστήμιο, αλλά και εντός αυτού και πίσω από την περίφραξη να πωλούν λαθρέα προϊόντα. Και όταν η αστυνομία κάνει επιχείρηση, τότε να βρίσκουν καταφύγιο μέσα στο πανεπιστήμιο και να μην συλλαμβάνεται. Μένει λοιπόν να δούμε εάν η τωρινή εικόνα θα έχει και διάρκεια, αλλά και τι άλλες επιχειρήσεις θα δούμε από την αστυνομία. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευλαμπία Ρέβη.